Γεια σας παιδιά, σήμερα Γεια σας! Θα ακούσουμε την παραβολή του σπορέα. Τι είναι το σπορέα? Είναι ο σπορέας και είναι αυτός που ρίχνει τους σπόρους από διάφορα είδη φυτών στα χωράφια και αυτοί μετά γίνονται δέντρα, λουλούδια. Α, κατάλαβα! Το έχω δει στο χωριό όταν πηγαίνω στο σπίτι της γιαγιάς μου στις διακοπές. Μια μέρα έλεγε ο Ιησούς στους ανθρώπους. Ένας γεωργός πήρε τους σπόρους από την αποθήκη του και πήγε στο χωράφι του για να τους σπείρει. Είχε προετοιμάσει το έδαφος και έτσι άρχισε να ρίχνει τους σπόρους. Καθώς λοιπόν έσπερνε, μερικοί σπόροι έπεσαν στο δρόμο που περνούσε δίπλα από το χωράφι του. Τότε ήρθαν τα πουλιά και τους έφαγαν όλους. Άλλοι σπόροι έπεσαν σε έδαφος πετρώδες που δεν είχε πολύ χώμα. Αυτοί οι σπόροι αμέσως φύτρωσαν. Το χώμα όμως ήταν λιγοστό, μόλις ανέτειλε ο ήλιος κάηκαν και επειδή δεν είχαν ρίζες ξεράθηκαν. Άλλοι σπόροι πάλι έπεσαν ανάμεσα στα αγκάθια και όταν τα αγκάθια μεγάλωσαν τους έπνιξαν. Τέλος άλλοι σπόροι έπεσαν στο γόνιμο έδαφος ρίζωσαν, μεγάλωσαν και έδωσαν καρπό. Άλλοι σπόροι έδωσαν 100 φορές περισσότερο, άλλοι 60 και άλλοι 30. Τι ήθελε ο Ιησούς να μας πει με αυτή την παραβολή, Μάνο? Δεν ξέρω. Μην ανησυχείς, δεν είσαι ο μόνος. Και τότε πολλοί κόσμος δεν καταλάβαινε και ζητούσαν από τον Ιησού να τους εξηγήσει. Και αυτός τους εξήγησε. Άκου λοιπόν και εσείς παιδιά. Οι σπόροι είναι ο λόγος του Θεού και ο σπορέας είναι αυτός που λέει τον λόγο του Θεού στους ανθρώπους. Αυτός που ακούει το κήρυγμα για τη βασιλεία του Θεού και δεν το δέχεται, έρχεται ο διάβολος και του αρπάς από την καρδιά και από το μυαλό όσα άκουσε. Αυτός είναι ο σπόρος που έπεσε στο δρόμο. Αυτός που σπάρθηκε σε πετρώδες έδαφος είναι όποιος ακούει το λόγο του Θεού, τον δέχεται με μεγάλη χαρά, όμως δεν έχει μέσα στην καρδιά του ρίζα, δηλαδή δεν τον εμπιστεύεται. Και όταν οι άλλοι άνθρωποι αρχίζουν και τον κοροϊδεύουν επειδή άκουσε το Ευαγγέλιο, αμέσως το απαρνιέται. Ο σπόρος που σπάρθηκε στα αγκάθια είναι όποιος ακούει το λόγο του Θεού, τον δέχεται, αλλά μετά παρασύρεται από τους άλλους ανθρώπους που θέλουν μόνο να διασκεδάσουν, να πίνουν, να τρώνε, να βγάζουν πολλά λεφτά, ξεχνώντας τον Θεό, έτσι όλα αυτά που έχει ακούσει πάνε χαμένα, χωρίς αποτέλεσμα και χωρίς να βγάλουν καρπό. Και τέλος, ο σπόρος που σπάρθηκε στο γόνιμο έδαφος είναι όποιος ακούει το Ευαγγέλιο, το δέχεται με καλή και αγαθή καρδιά και φέρνει καρπό. Άλλος 100, άλλος 60, άλλος 30 φορές περισσότερο. Το κατάλαβες, Μάνο? Νομίζω. Αυτό που δεν κατάλαβα είναι αυτό με τον καρπό. Εννοείς τα μήλα και τα πορτοκάλια? Όχι τέτοιους καρπούς, εννοώ τους πνευματικούς καρπούς, δηλαδή όσο μεγαλώνουμε με υπομονή να μελετάμε την Αγία Γραφή, να προσευχόμαστε ώστε να μοιάζουμε όλο και περισσότερο στο χαρακτήρα του Χριστού μας και να βοηθάμε και άλλους ανθρώπους να του μοιάσουνε. Α, τώρα κατάλαβα και θέλω να είμαι αυτός που ακούει το Λόγο του Θεού και φέρνει 100 φορές περισσότερο καρπό στη ζωή του. Στο εύχομαι! Και εγώ το εύχομαι στα παιδιά που μας βλέπουν. Από τη Ζωζεφίνα και από τον Μάνο. Γεια σας παιδιά! Την παραβολή του σπορέα που μόλις ακούσατε μπορείτε να τη βρείτε και να τη διαβάσετε παρέα με τους γονείς σας, τον παππού, τη γιαγιά σας, τους φίλους σας ή με όποιον άλλον εσείς θέλετε στην Καινή Διαθήκη, στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, στο κεφάλαιο 13, στα εδάφια 1 έως 9.